γίνεται, ρε φίλε, τι bullying είναι αυτό που τρώμε. Τι bullying είναι αυτό που τρώμε. Σε λίγο, η εκπομπή έχει γίνει το 10.30 με 2. Τι είναι αυτή. Ναι. Τι είναι αυτή η κατάσταση. Ό,τι και να πει, ό,τι και να πείτε, έχετε δίκιο. Καλημέρα σε όλου. Τι να κάνουμε, να κάνουμε ντου, τι να μπαίνουμε μέσα και να το σταματάμε. Τι να κάνουμε. Ντου, κανονικά. Ντου και του σηκώνει από την καρέκλα, ζωντανή εκπομπή είμαστε και τέτοια. Γεια σα. Θα παίζει χαλή Πόκο 4. Και το μεταξύ κάθετα και μάλλον για την Αγγλία, ρε, δηλαδή, θα τρελαθούμε τελώς. Και τη Γερμανία. Να σου πω κάτι, είχες Παπαδόπουλο εδώ πέρα και Ασλάμα, για την Αγγλία θα μιλούσαν. Δηλαδή, γιατί ναι, θα μιλούσαν. Okay, πολύ ωραία, ρε παιδιά. Ωραία. 11 και 58. Εντάξει, άντε τράβηξε λίγο παραπάνω. 11 και 58 κλείσει, έχει και μια άλλη εκπομπή. Δηλαδή εμφανίζεται αυτή 10.30 ώρα. Θα σου πει ο Παοξή που ακούει Λίμπερο. Φύγαν οι δύο, ωραία, και του μικρού κλεντάνε. Και άντε, εσύ απάντα. Πε κάτι. Όχι, τι να πω. Θα μου πεις γιατί το κάνανε και τις προηγούμενες φορές. Το κάνανε και με τους άλλους. Η αλήθεια είναι ότι έχει γίνει η συνήθεια που έγινε λατρεία, έτσι. Ναι, λατρεία σίγουρα δεν έχει γίνει, αλλά τέλος πάντων. Λοιπόν, εδώ είμαστε πάω 24. Τι έχουμε σήμερα θέμα. Σήμερα το θέμα είναι σας καλούν για μεσημεριανό γεύμα που θα είναι κοινή σύντροφος του πρώην σας. Τι θα φορέσετε. Το ξέρω ή το πετυχαίνω εκεί. Όχι, το πετυχαίνω εκεί. Φοβερή. Κατερίνα, βλέπω εδώ πέρα τι έγινε. Ζέστη πρέπει να έχει στο στούντιο μέσα. Πάρα πολύ ζέστη. Λοιπόν, ξεκίνησε το καλοκαίρι. Λοιπόν, πάμε στα δικά μας όμως, γιατί καλοκαίρι έχουμε και στην Ολλανδία, Νίκο. Και εδώ από σήμερα πιστεύω ότι έχουμε ξανά και Θεσσαλονίκη. 30 βαθμούς Κελσίου στην Ολλανδία. Ναι. Δηλαδή, περάσαμε εδώ πέρα όλο το κρύο και το ηλιόλου στο Χόρστ παραμένει εκεί, ακλόνητο. Το 30 βαθμούς. Ναι. Και εμείς από σήμερα θα είμαστε κανονικά. Εντάξει, δεν είναι τα ξεπερνάμε αυτά τα θέματα. Πάω κοντά σας λοιπόν μέχρι και τις 2. Σήμερα φιλικό. Πιο. Δυνατό. Ανεβαίνει ο βαθμός δυσκολίας όσο προχωράμε. Ναι, με μια ομάδα που όπως και να το κάνουμε, όπως η Άντερλεχτ, με μεγάλη έτσι, ευρωπαϊκή εμπειρία. Γενικά μια ομάδα που διεκδικεί τίτλους στο Βέλγιο και έχει και πολλούς. Σίγουρα το δεύτερο, πιο δυνατό φιλικό από το πρώτο του ΠΑΟΚ, κοντικά από 23 της Γάνδης. Πάλι να μένει με 2 ενδεκάδες η ομάδα. Καθώς ο Λουτσέσκο από ό,τι φαίνεται έτσι λειτουργεί. Στα περισσότερα φιλικά. Προφανώς και όσο πλησιάζουμε, εννοείται ότι θα δώσει περισσότερο χρόνο συμμετοχής σε αυτούς που έχει στο μυαλό του για βασικούς. Αλλά τώρα στα πρώτα, ακόμα και με έναν αντίπολο όπως η Άντερλεχτ, αναμένεται να δώσει από 45 λεπτά σε τους περισσότερους παίκτες. Σίγουρα έχει ενδιαφέρον. Σίγουρα είδαμε κάτι καλό στο πρώτο φιλικό με τη Γάνδη, με την ΚΑΠ 23 της Γάνδης. Είναι διαφορετικό όμως αυτό το παιχνίδι. Πιο δύσκολο, πιο μεγάλος ο βαθμός δυσκολίας. Και σίγουρα θα έχει μεγαλύτερο ενδιαφέρον. Σε 7 είναι το παιχνίδι αυτό. Εννοείται ότι θα έχουμε μετάδοση εδώ από το Λίμπερο και το τηλεοπτικό από τα κανάλια Nova Sports. Είναι και κλεισμένο το θυρών. Είναι έτσι. Και κλεισμένο το θυρών, γιατί μας τα είπε χθες και ο Δημήτρης. Φοβούνται ότι αυτά τα καλά παιδιά της Άντερλεχτ έτσι θα κάνουν την εμφάνισή τους στο γήπεδο. Παντού, ναι. Και να σου πω κάτι. Τώρα αυτό τι ρατσισμός, τι αποκλεισμός είναι αυτός. Φιλικό παιχνίδι είναι. Φιλικό παιχνίδι προετοιμασίας. Φαντάσου και αυτοί δηλαδή, τι καλά παιδιά είναι. Αυτά τα καλά παιδιά δεν θα πατήσουν που δεν θα πατήσουν το πόδι τους στο γήπεδο. Φαντάσου τι παλικάρια είναι. Να μην πάνε σε ένα φιλικό. Πρέπει να το κάνουν και αυτό και κλεισμένον. Ναι. Αλλά πρέπει να μιλάμε για πολύ καλά παιδιά. Ναι. Και κλεισμένον λοιπόν των θυρών το συγκεκριμένο φιλικό. 7 η ώρα το απόγευμα. ΠΑΟΚ απέναντι στην Άντερλεχτ στο ίδιο γήπεδο σε αυτό που παρακολουθήσαμε το πρώτο φιλικό παιχνίδι και βεβαίως δύο διαφορετικές ενδεκάδες από τον Ράσμα Λουτσέσκου, όλα όσα δοκίμασε κατά τη διάρκεια της χθεσινής προπόνησης. Χατσερίδη θα δούμε σήμερα. Επιτέλους. Λογικά, γιατί δεν υπάρχει πλέον θέμα έτσι γραφειοκρατικό μέχρι 30 Ιουνίου, ήρθε αυτό το έγγραφο που περίμενα στο ΠΑΟΚ, οπότε... Θα πάρουμε μια γεύση από Χατσερίδη, έτσι. Δεν τον είχαμε δει στο παιχνίδι. Έχω γίνει έξαλλη έξαλλη. Ναι, ναι. Δηλαδή είναι ένα δημοσίευμα που λέω, συγγνώμη λίγο, να δω τι λέει, έτσι. Ναι, ναι. Θέλουν στον Παναθηναϊκό και τον Μιστακίδη, έτσι. Χθες τελείωσε το θέμα του Έργου Σκάτσε. Το απόγευμα της Πέμπτης ολοκληρώθηκε θετικά βάσει πληροφοριών που βγαίνουν από την Αθήνα και από τον Παναθηναϊκό. Να ρωτήσω λίγο κάτι. Ο Παναθηναϊκός πρέπει να κάνει 2 ανανεώσεις. Αυτή τη δυνατότητα έχει με τις κυρώσεις που μέχρι κάποια ημερομηνία, νομίζω μέχρι 30 Ιουνίου έχει να κάνει. Μπορεί να κάνει 2 ανανεώσεις. Κάπως έτσι πρέπει να είναι. Αυτό είναι που δεν θυμάμαι. Κάπως έτσι οι περιορισμοί που έχουν. Ναι, περιορισμούς... να το λέει. Το λέει. Λοιπόν, ναι, λέει ότι η διαπραγμάτευση ολοκληρώθηκε πριν τις 11 Ιουνίου. Εννοούν με τον ΠΑΟΚ και με τον Κάτσε. Οπότε οι πράσινοι είναι πλέον σε θέση να κινηθούν για την απόκτηση ενός ποδοσφαιριστή Έλληνα ή ξένου άνω των 23
ετών προκειμένου να ενισχυθούν στην επίθεσή τους. Εκεί δηλαδή που έχει εντοπιστεί το μεγαλύτερο κενό. Και έρχεται σήμερα, όχι για να πούμε καταρχάς με κάτσε τι έγινε, βάσει πληροφοριών που βγαίνουν από την Αθήνα και από το ρεπορτάζ του Παναθηναϊκού. Γεια, συνέχισε από εκεί που είχες μείνει. Λοιπόν, λέγαμε για τον Έργους Κάτσε και για τις πληροφορίες, επαναλαμβάνουμε, που βγαίνουν από την Αθήνα και από τον Παναθηναϊκό, ότι ο Νίκος Δαμπίζας έκανε μια νέα βελτιωμένη προσφορά στον ΠΑΟΚ για επέκταση δανεισμού του Κάτσε, η οποία άγγιξε το ποσό των 200.000 ευρώ. Και φαίνεται ότι ο ΠΑΟΚ την έκανε αποδεκτή, καθώς καλύπτει περίπου το 60% των ετήσιων απολαβών του. Τον Κάτσε, τον οποίο τον ήθελε πάρα πολύ ο Γιώργος Δόνης, τον ήθελε και στον ΑΠΟΕΛ όταν βρισκόταν την περσινή χρονιά, έτσι, και τελικά δεν έκατσε η μετακίνηση του Κάτσε στον ΑΠΟΕΛ, οπότε έκανε ό,τι περνούσε από το χέρι του ο Δόνης τώρα, πιέζοντας και τους ανθρώπους του Παναθηναϊκού για να τον κρατήσουν έστω και με την μορφή δανεισμού στον Παναθηναϊκό για έναν ακόμη χρόνο. Όλα δείχνουν συμφωνία, όλα δείχνουν θετική κατάληξη στην υπόθεση Κάτσε, ο οποίος θα παραμείνει στην Αθήνα για έναν ακόμη χρόνο με τη μορφή δανεισμού. Έτσι, ενώ όλα έδειχναν ότι ενδεχομένως να τον αποκτήσουν κανονικά, να πάρουν τα δικαιώματα του ποδοσφαιριστή. Αλλά τελικά επεκτείνεται ο δανεισμός του για έναν ακόμη χρόνο με τον Παναθηναϊκό να καλύπτει το 60% του συμβολαίου του. Βάσει λοιπόν των περιορισμών που με ρώτησες και εσύ προηγουμένως. Ναι, γιατί κάπως έτσι εξηγείται η πρεμούρα και για το Μιστακίδη και για το Κάτσε. Το βάρος τώρα πέφτει στον Μιστακίδη. Είναι μια δύσκολη περίπτωση αυτή του Μιστακίδη, έτσι, γιατί στην παρούσα φάση λογίζεται και υπολογίζεται ως φορ. Δεν υπάρχουν φορ. Θα πούμε τι γίνεται με Πρίγιοβιτς, πότε επιστρέφει, πότε ενσωματώνεται. Αλλά γενικώς ο Μιστακίδης δείχνει κάποια πάρα πολύ καλά στοιχεία στην Ολλανδία. Και αν θέλεις, δεν συμφωνούν. Είναι πολύ νωρίς ακόμη να κάνουν σκέψεις δανεισμού του Μιστακίδη. Εκ νέου σκέψεις δανεισμού του Μιστακίδη. Αλλά ο Παναθηναϊκός παραμονεύει. Θέλει να τον αποκτήσει, θέλει να τον κρατήσει για έναν ακόμη χρόνο. Μάλιστα. Έχουν βάλει πλώρη λοιπόν στον Παναθηναϊκό για τον Γιάννη Μιστακίδη. Δεν ξέρω τι άποψη έχουν στον ΠΑΟΚ, έτσι. Και πόσο αρέσει αυτό στον κόσμο του ΠΑΟΚ, να τα λέμε και όλα. Κοίταξε, από τον Παναθηναϊκό προφανώς δεν κάνουν κάποια κίνηση αυθαίρετη, έτσι μιλάμε για να παίξει του ΠΑΟΚ. Προφανώς και έχουν κάποια επαφή. Απλά δεν ξέρω αν αυτή η επαφή πρώτον θα φέρει ξανά δανεισμό και δεύτερον, αν θα φέρει, πότε θα είναι αυτό. Γιατί έχουμε πει το συγκεκριμένο ζήτημα που υπάρχει, και έχουμε την ενημέρωση ότι ο Πρίγκιπας θα είναι κανονικά στο δεύτερο στάδιο της προετοιμασίας, την άλλη εβδομάδα, αφού τελείωσε τις υποχρεώσεις του Μουντιάλ, θα είναι στο δεύτερο στάδιο και εφόσον είναι καλά, θα είναι στη διάθεση του Λουτσέσκου για τα παιχνίδια με τη Βασιλεία. Αλλά δεδομένη χρονική στιγμή, ο Μιστακίδης νομίζω και καλά θα πηγαίνει στην προετοιμασία και γενικότερα έχει δείξει μια καλή εικόνα ενός παίχτη που είναι διαθέσιμος. Και όταν λέω διαθέσιμος, εννοώ σε φάση να είναι κοντά στην ενδεκάδα, να το πω κάπως έτσι. Τέλος πάντων, θα τα δούμε όλα αυτά, θα τα αναφέρουμε και στην πορεία. Θα πάμε και στην Ολλανδία να μιλήσουμε με τα παιδιά μας που είναι εκεί. Εμείς θα προσπαθήσουμε να κρατήσουμε τα ωράρια όσο μπορούμε, έχοντας μπει το 25. Να είμαστε τυπικοί. Λοιπόν, πάμε στο πρώτο διάλειμμα και επιστρέφουμε σε λίγο να πάμε Ολλανδία. Έχουμε ετοιμάσει και μια κουβέντα για το βόλεϊ λίγο πιο μετά. Τρέχουμε να προλάβουμε. Πάμε διάλειμμα και επιστρέφουμε. Εδώ είμαστε. Επιστρέψαμε. ΠΑΟΚ 24 με την Ελένη Τιμπούντου και τον Νίκο τον Μοσχοβίτη, μέχρι και τις 2 εδώ πάμε. Στο ΠΑΟΚ 24 είμαστε, στο Λίμπερο. Με βγάλεις, εντάξει. Συνεχίζω, νόμιζα τελείωσε. Λοιπόν, εδώ είμαστε μαζί, θα πάμε μέχρι και τις 2. Δεν μπορώ να καταλάβω γιατί γελάει. Νίκο μου, γιατί λοιπόν. Σε πολύ λίγο θα μιλήσουμε με Δημήτρη. Έτσι. Να πούμε για ένα μήνυμα του Κάμπος. Ο οποίος Κάμπος ανακοινώθηκε και χθες από την Αλάνια Σπορ. Πράσινο τραπέζι, κόκκινο φόντο. Αυτή τη στιγμή είναι πράσινο και πορτοκαλί. Ναι, ρε, ήταν πολύ άσχημη. Η παρουσίαση ήταν πολύ άσχημη. Δεν ξέρω, ίσως επειδή το δικό μας δωμάτιο έχει συνηθίσει στο άσπρο και στο μαύρο. Ο Τζαβέλας δεν ήταν εκεί. Ο Τζαβέλας είναι εκεί, ο Βηγιαφάνης είναι πολύ ωραία, εκεί, ο Μανιάτης είναι εκεί. Το μέρος είναι πολύ ωραίο. Πρέπει να έχουν είναι παραθαλάσσιο, ναι, πρέπει να είναι ωραία. Αλλά παιδιά, τι πορτοκαλί με πράσινο, δηλαδή. Πώς το σκέφτηκε αυτό το κακό πράγμα. Επειδή τις είδα τις φωτογραφίες χθες, δηλαδή τώρα λίγο να το ανοίξουμε, μιας και είπαμε για τον. Δεν το έχουμε του Κάμπος το χθεσινό. Λοιπόν, υπάρχουν φωτογραφίες. Α, εδώ, δες λίγο, η παρουσίαση. Φοράει μία πορτοκαλί μπλούζα. Είναι πράσινο το τέτοιο. Το τραπέζι είναι πορτοκαλί. Πίσω το φόντο είναι πράσινο. Ναι, πίσω είχαν βάλει και ένα μεγάλο μπάνερ, ναι.
με αυτόν και τον άλλο τον παίχτη που πήραν τον Μπαϊάνο, αν θυμάμαι. Δηλαδή η αισθητική. Γενικά ξέρεις, οι Τούρκοι έχουν λίγο ένα θέμα με το πώς τις. Με τις παρουσιάσεις. Δηλαδή, ας πούμε, θυμάμαι όταν είχαμε πάει στη Σμύρνη με την Καρσία, η Καρσία φορούσε κόκκινα με πράσινα. Δηλαδή. Δεν ξέρω γιατί. Δώσε χρώμα στη αυτό ζωή με τα χρώματα, σου. Δεν ξέρω δώσε χρώμα στη ζωή σου. Θα μπορούσε να είναι εναλλακτικά. Λοιπόν, δεν βγήκε η επίσημη ανακοίνωση χθες το απόγευμα. Ξαφνικά, μέσω Facebook, βλέπουμε ένα βίντεο για τον Τζάλμα Κάμπος. Καλώς ήρθες, Κάμπος. Οι Τούρκοι καλωσόρισαν και επίσημα τον Αγκολέζο Εξτρέμ, ο οποίος βρίσκεται στην Τουρκία. Υπέγραψε τριετές, αν και δεν έχει βγει ακόμη ανακοίνωση, έτσι, τριετές συμβόλαιο με την ομάδα της Αλάνιασπορ. Ήταν μια συμφωνία που, αν θέλεις, βόλευε όλες τις πλευρές, γιατί από τη μία θα δοθεί ένα συγκεκριμένο ποσό στον ΠΑΟΚ, δίνουν περίπου 3 εκατομμύρια ευρώ στον ποδοσφαιριστή για τα 3 χρόνια, 1 εκατομμύριο το χρόνο, και γενικώς από τη στιγμή που δεν υπήρχε διάθεση από πλευράς ΠΑΟΚ να ανανεώσουν τη συνεργασία τους, δεδομένου ότι ο Κάμπος έμπαινε στον τελευταίο χρόνο του συμβολαίου του, αποφασίστηκε πως στα 31 του χρόνια καλό θα είναι να βρει ένα άλλο συμβόλαιο, ένα καλύτερο συμβόλαιο, αν θέλεις, ενδεχομένως για τα επόμενα 3 χρόνια, να πάρει και ο ΠΑΟΚ κάποια χρήματα και να είναι όλοι ευχαριστημένοι. Αποκτήθηκε και ο Λέο Ζαμπά, και γενικώς υπάρχει έτσι μια πληθώρα επιλογών στα χέρια του Ράσβαλ Νουτσέσκου, οπότε άνοιξε και ο δρόμος του Κάμπος για την Αλάνιασπορ, ο οποίος έκανε και τις πρώτες του δηλώσεις. Είναι πολύ ωραίο συνέστημα να επιστρέφω στην Τουρκία. Η Τουρκία είναι μια χώρα που την γνωρίζω, και αυτός και ο Μπίσεσβαρ έχουν αγωνιστεί και έχουν γενικώς ένα καλό όνομα στην Τουρκία. Χαρακτηριστικό είναι ότι διαβάζαμε κατά καιρούς πολλά και διάφορα μεταγραφικά σενάρια και για τους δύο. Έχω προσωπικούς στόχους, αλλά προτεραιότητα αποτελούν οι στόχοι της ομάδας. Ο Κάμπος, ο οποίος ευχαρίστησε βεβαίως και τον ΠΑΟΚ και τον Ιβάν Σαββίδη για τα χρόνια που, για την παρουσία του μάλλον στην Θεσσαλονίκη. Έχω την αίσθηση ότι αυτό που έλεγα χθες, ότι κύριος ήρθε, κύριος έφυγε. Μας συστήθηκε με μια πίθανη γκολάρα στο Άμστερνταμ Αρίνα, έτσι. Και γενικότερα ανήκει στην κατηγορία εκείνων των ποδοσφαιριστών που ό,τι είχαν να δώσουν το έδωσαν. Επαγγελματίας μέχρι τέλους, πολύ καλός χαρακτήρας και γενικότερα μία μορφή ιδιαίτερος αγαπητή στα αποδυτήρια του ΠΑΟΚ. Μόνο καλά πράγματα έχουμε να θυμόμαστε από τον Κάμπος, τον οποίο βεβαίως και ευχαριστούμε. Ευχαριστώ για όλα το προσωπικό, τους οπαδούς, τους συμπαίκτες μου και την διοίκηση, και φυσικά τον κύριο Σαββίδη και την οικογένειά του. Εύχομαι τα καλύτερα στον ΠΑΟΚ, καλή τύχη. Για μένα, νέο βήμα, η Αλάνιασπορ. Το πρωινό μήνυμα του Κάμπος, ο οποίος συνόδευσε βεβαίως έτσι το αποχαιρετιστήριο μήνυμα, το αντίο και το ευχαριστώ, με φωτογραφίες από την κατάκτηση του κυπέλου. Εντάξει. Αυτά. Το παιδί συνεχίζει αλλού. Το ξέραμε. Είχε φανεί από τις προηγούμενες ημέρες. Νομίζω ότι οι περισσότεροι θα τον ήθελαν στον ΠΑΟΚ, αλλά από τη στιγμή που και ο ίδιος είχε μια πολύ καλή πρόταση από εκεί, και τον έψησε, να το πω έτσι, εκεί το project και τα λεφτά που θα πάρει, συνεχίζει εκεί ο Κάμπος. Δεν ξέρω, δεν νομίζω ότι υπάρχει κάποιος αντικατάσταση προσφαιριστής. Απλά ο Κάμπος ήταν πολύ χρήσιμος από ένα σημείο και μετά πέρσι για τον ΠΑΟΚ. Okay, μπορεί να σου έμενε στο μυαλό του ότι μπορεί να έβγαινε τρία τετατέτ και στα τρία να σου κάριζε πάνω στον οματοφύλακα. Λέω ένα παράδειγμα. Κοίτα, αλλά ήταν πολύ χρήσιμος, έκανε πολλά πράγματα μέσα στο γήπεδο. Νικόλα, ο Κάμπος είχε καλά και τελειώματα, έτσι. Συμφωνώ. Καταλαβαίνεις ότι αυτομάτως θα ανέβαινε το επίπεδο για το συγκεκριμένο ποδοσφαιριστή. Γιατί έκανε πάρα πολύ δουλειά στα υπόλοιπα μέσα στο γήπεδο. Ναι, είχε ένα θέμα στα τελειώματα. Βεβαίως αυτή ήταν η αδυναμία του κιόλας, και το γνωρίζαμε και το είδαμε. Και βεβαίως είδαμε έναν Κάμπος διαφορετικό μετά τα Χριστούγεννα κυρίως, αν το θυμάσαι. Εκεί που ήταν να φύγει, ήταν να μείνει, υπήρχαν διάφορα μεταγραφικά σενάρια για τον ίδιο, και τελικά είπε ότι επιστρέφω για να δώσω απαντήσεις. Ένα τέτοιο μήνυμα είχε σημειώσει μέσω Instagram, και γι' αυτό κιόλας είδαμε αυτόν τον διαφορετικό Κάμπος στο δεύτερο εξάμηνο. Ωραία. Λοιπόν, πάμε σιγά σιγά στην Ολλανδία. Πάμε να μιλήσουμε με τον Δημήτρη Μπατζόγλου, που μας περιμένει εκεί. Δημήτρη, τι γίνεται? Γεια σας, παιδιά, τι κάνετε? Όλα καλά. Καλημέρα. Καλά, εσείς? Ωραία. Εδώ συζητάμε για τον Κάμπος. Ο Τζάλμα Κάμπος.
Έφυγε αυτό. Τι γεύση σου αφήνει, Δημήτρη, σαν ποδοσφαιριστή, σαν παρουσία, σαν εικόνα από τον ΠΑΟΚ? Προσέφερε, είχε πολλά καλά στο παιχνίδι του. Νομίζω ότι τα έχουμε πει πάρα πολλές φορές. Νομίζω ότι όλοι στο ίδιο συμπέρασμα καταλήγουμε. Είχε πάρα πολλά καλά στο παιχνίδι του. Πολύ καλή κίνηση χωρίς την μπάλα, κίνηση ανάμεσα στις γραμμές. Νομίζω ότι τα έκανε όλα πολύ καλά μακριά από την αντίπαλη περιοχή. Κοντά στην περιοχή ήταν λίγο τσαπατσούλης. Και στο τέλος, επειδή πάντα λέμε το value for money, δεν λες και ότι ήταν για 800.000 το χρόνο. Ναι. Νομίζω. Σωστά. Καλός παίχτης, χρήσιμος. Θα λείψει τον ΠΑΟΚ. Σίγουρα θα λείψει τον ΠΑΟΚ σε αυτό το πρώτο κομμάτι. Αυτά που προσέφερε δεν μπορεί να τα βρει τώρα ο ΠΑΟΚ. Δεν μπορεί να τα δώσει κανείς και από τους υπάρχοντες. Και το έχουμε ξαναπεί ότι θα φανεί το κενό του στο ξεκίνημα από ο ΠΑΟΚ. Θα δυσκολευτεί να βρει παίχτη να βάλει εκεί δεξιά, με βάση αυτά που θέλει ο προπονητής. Αλλά είναι πολύ σύνθετο το θέμα όπως εξελίχθηκε. Κατά κάποιο τρόπο αυτός εκβίασε, είναι λίγο βαριά η έκφραση, αλλά κάπως έτσι είναι, για νέο συμβόλαιο. Να πάρει δηλαδή, ότι ήταν εκεί Τούρκοι, να πάρει για τρία χρόνια ένα ποσό προφανώς μεγάλο, όταν ήταν 1.800.000 το ίδιο πράγμα είναι. Στον ΠΑΟΚ αποφάσισαν ότι δεν πρέπει να κάνουν αυτή την κίνηση, γιατί μεταξύ άλλων, αν την έκαναν, θα αποτελούσε και κακό παράδειγμα για άλλους, να μιμηθούν δηλαδή αυτή την κίνηση του Κάμπος. Λογικό το βρίσκω. Από την άλλη, είπαμε, θα λείψει. Θα λείψει, ειδικά στο ξεκίνημα θα λείψει. Και εδώ είναι ζυγαριά, τα βάζεις τα υπέρ από τη μία, τα κατά από την άλλη, αποφασίζεις, πάρθηκε αυτή η απόφαση και με κάνει να καλυφθεί το κοινό του γρήγορα. Μάλιστα. Να πάμε σε αυτούς που είναι εκεί και να πάμε λίγο στο φιλικό σήμερα με την Anderlecht. Χατσερίδης για πρώτη φορά, όπως όλα δείχνουν. Πιο δυνατός από την παλιά φορά. Ήρθε το χαρτί που δίνει άδεια στον παίχτη να αγωνιστεί. Αύριο τελειώνει τυπικά το συμβόλαιο του με την Ουκρανική ομάδα. Χρειάζεται αυτό το χαρτί, είναι τυπικό, όπως ήθελαν και άλλες ομάδες. Θα παίξει λοιπόν ο Χατσερίδης, πολύ χρήσιμο. Χρειάζεται χρόνο με την ομάδα. Είναι πολύ βασικό αυτό. Και ο Ζαμπά και ο Χατσερίδης χρόνο χρειάζονται. Και προσαρμογή και επικοινωνία και κάθε ώρα, κάθε μέρα που περνάει είναι πολύ σημαντική για αυτούς, για να μπαίνουν στο κλίμα. Είναι χαρακτηριστικό αυτό που έγινε χθες στην προπόνηση, το απόγευμα, στις τιμένες μπάλες, όταν ο Μπάτσι, ο Ιταλός, ο ψηλός συνεργάτης του Λουτσέσκου, δούλευε μαζί με τους παίχτες, γιατί αυτός δουλεύει τα στιμένα. Κάποια στιγμή είπε, ξυπνήστε, πάμε αύριο, παίζουμε την Anderlecht, δεν είναι η K23 της Γάνδης. Γιατί γι' αυτό γίνεται μια προετοιμασία σε στιμένες φάσεις, για να βγουν και στο παιχνίδι, και βάζει σιγά σιγά νέα πράγματα ο Ιταλός, νέα πράγματα για τους νέους, έτσι, για τους 7 νέους της ομάδας, τους 2 από μεταγραφή και τους 5 από δανεισμό. Οι υπόλοιποι, εντάξει, έχουν μια εξοικείωση και ξέρουν όλες τις κινήσεις και σε φάση άμυνας και σε φάση επίθεσης. Είναι ένα δυνατό τεστ απέναντι στην δευτεροτρίτη ομάδα του Βελγίου. Δεύτερη ήταν στο πρωτάθλημα, τρίτη τελικά τελείωσε στα play-off και θα παίξει η Europa League, αφού την ξεπέρασε η Σταντάρ Λιέγης. Σε ένα περιβάλλον χωρίς κόσμο, γνώριμο για τον ΠΑΟΚ, είτε επίσημα είτε φιλικά, αυτή η κατάσταση είναι η ομάδα, νομίζω, στον κόσμο με τα πιο πολλά παιχνίδια και κλεισμένων των θυρών. Να θυμίσουμε τους λόγους και να το ξαναπούμε για άλλη μια φορά. Η αστυνομία πάντα στη διάρκεια του καλοκαιριού γνωρίζει για όλα τα φιλικά παιχνίδια τα οποία γίνονται επί Ολλανδικού εδάφους. Πάντα ψάχνεται, πάντα μαζεύει πληροφορίες για να αποφευχθούν τα χειρότερα. Προλαμβάνει δηλαδή καταστάσεις. Σε επιφυλακή. Και τώρα οι πληροφορίες ήταν ότι θα έρθουν Βέλγοι οπαδοί που έχουν απαγόρευση εισόδου στα γήπεδα. Ότι
θα βρουν αυτή την ευκαιρία να πάνε στο γήπεδο. Εντάξει, μωρέ, ένα φιλικό ήθελα να δουν τα παιδιά. Απαγόρευση, έχουν όλο τον χρόνο. Ναι, είναι και από την άλλη κάποια παιδιά όμως, τα οποία είναι και αυτά παιδιά. Από Γερμανία, Ολλανδία, μία από που άλλο. Για να μην μαζευτούμε εκεί πολλά παιδιά. Ναι, δεν τα ήθελε όλα αυτά τα παιδιά. Το κάνουμε και κλεισμένο, ναι. Δεν είμαι πολύ σίγουρος ότι δεν θα έρθουν τα παιδιά, αλλά δεν πρέπει να έρθουν. Okay. Δεν πρέπει να έρθουν, για να μην έχουμε κι άλλα. Είναι και το γήπεδο περίεργο, σε πολύ μεγάλη ανοιχτοσιά. Στο ίδιο γήπεδο, και... έτσι, που είδαμε το πρώτο φιλικό. Ναι, ναι. Για να μην κυνηγιόμαστε όλοι μαζί. Είδα ότι έχει και κάτι άλλα γήπεδάκια δεξιά και αριστερά, οπότε προσφέρεται για κυνήγι. Για μπάλα, ναι, μπάλα. Την Ξάνθη θυμίζει τότε με τις φωτιές. Μάλιστα. Καλύτερα. Δημήτρη, για να μείνουμε λίγο στο αγωνιστικό, και σήμερα να μένετε να δούμε δύο ενδεκάδες, έτσι. Μία στο πρώτο και μία στο δεύτερο. Ναι, δύο ενδεκάδες τις έδειξε χθες ξεκάθαρα και πάλι ο προπονητής. Όταν εκείνος δούλευε τακτική, ο Μπάτς είπαμε ότι δούλευε τα στημένα. Πιο πολύ έχουν ενδιαφέρον τα δίδυμα. Δηλαδή το δίδυμο στα στόπερ, τα δίδυμα στις πλευρές, τα δίδυμα στα αμυντικά χαφ. Νομίζω ότι αυτά δοκιμάζει, mm-hmm. αυτές τις συνεργασίες και εντάξει, φυσικά και στις γραμμές οι επιλογές που κάνει. Η μία ενδεκάδα, τώρα να μην πούμε καλή-κακή, εντάξει, τι καλή-κακή, είναι ανάμεικτες οι ενδεκάδες. Mm-hmm. Η μία ενδεκάδα λοιπόν θα έχει Βαρέλα Χατζηρίδη στα στόπερ. Το ένα δίδυμα έτσι που θέλουμε να δούμε. Ναι, ναι. Ο Κρέσπο αριστερά, γιατί δεν υπάρχει άλλος. Ο Μάτος δεξιά, Χαρίς Μαουρίσιο, και εδώ πολύ καλό δίδυμο, πολύ ενδιαφέρον. Ο Πέλκας με τον Κουλούρι στον άξονα και στην επίθεση, και στα άκρα ο Ερίκη με τον Μπίσεσβαρ. Δηλαδή, Μάτος Ερίκη δεξιά, Κρέσπο Μπίσεσβαρ αριστερά, και αυτά με πολύ ενδιαφέρον. Γενικώς πολύ ενδιαφέρουσα ενδεκάδα, έτσι. Τερματοφύλακα δεν μας είπες βέβαια. Δεν φάνηκε καθόλου. Δεν φάνηκε. Τρεις είναι εδώ. Ο Αμπάνης λείπει για ένα προσωπικό του θέμα. Άρα δεν φάνηκε όμως ούτε χθες. Ναι. Ποιοι δύο θα παίξουν. Δύο λογικά δύο θα παίξουν. Αν θα είναι ο Πασχαλάκης με έναν ακόμα από Γλύκο Ρέι. Αν... Δεν φάνηκε. Θα δούμε στην πορεία. Και η άλλη ομάδα με Μαλεζά Μιχόγεβιτς. Mm-hmm. Με τον Παλογιάννη αριστερά και πάλι τον νεαρό, με τον Κίτσιου δεξιά, ο Κάνης με τον Σάχοφ στα αμυντικά χαφ, ο Καντουρί μπροστά τους, ο Ζαμπά δεξιά, ο Λάμπρο αριστερά και ο Μιστακίδης στην κορυφή της επίθεσης. Δεν ακούσαμε το όνομα του Λιμιού, γιατί προφανώς είναι αυτός που θα μείνει έξω σήμερα στο rotation που κάνει στα extreme. Ο προπονητής του ΠΑΟΚ, την άλλη φορά είχε αφήσει τον Ενρίκε. Σήμερα ναι. Είναι η σειρά του Λιμιού. Mm-hmm. Έξω ποια άλλη είναι σίγουρο Βιερίνια. Ο Βιερίνια για να προφυλαχθεί. Ο Βιερίνια έχει ενοχλήσει στο δικέφαλο. Mm-hmm. Βγάζει το πρόγραμμα σε ό,τι έχει σχέση με ασκήσεις για ενδυνάμωση, για τακτική κτλ. Όταν είναι να σουτάρει, να σπριντάρει τα λοιπά, σταματάει, βγαίνει έξω, προφυλάσσεται και φυσικά δεν θα παίξει και στο φιλικό. Το ζήτησε το ιατρικό team. Mm-hmm. Δεν χρειάζεται να πάρει κανένα ρίσκο. Όποτε είναι απολύτως καλά θα μπει και θα παίξει. Εντάξει, δεν είναι περίοδος για τραυματισμούς. Ο Μουλέν είναι σίγουρα έξω, έτσι, που ακολουθεί θεραπεία στο εμβολιαστήριο. Δεν τον δούμε. Μακάρι να τον δούμε στο δεύτερο στάδιο από 8 Ιουλίου και μετά. Μακάρι, γιατί και πάλι στο πέλμα έχει πρόβλημα. Ναι. Μακάρι, γιατί είναι πολύ άτυχος. Χρειάζεται σίγουρα στον ΠΑΟΚ τουλάχιστον να δοκιμαστεί, να δει και ο προπονητής σε μάτς, φιλικά, στα δίδυμα αυτά που λέμε. Χάνει χρόνο δυστυχώς και αυτός και η ομάδα. Ναι. Και σίγουρα εκτός και ο Λεβέκ, έτσι. Για να το ο Λεβέκ, λέω, σίγουρα εκτός. Α, Λεβέκ, μιας... ναι. Ντοριάν Λεβέκ, αν σου λέει κάτι αυτό το όνομα. Είναι ξένο σώμα έτσι κι αλλιώς, δεν έχει καμία επαφή με κανέναν. Mm-hmm. Τρέχει γύρω-γύρω, δεν του δίνει κανείς σημασία, δεν δίνει κανείς σε κανένα σημασία. Θα πάμε και χθες ότι είναι μια
Εντάξει, κατάσταση πολύ άσχημη. Δημήτρη, να πάμε λίγο στο μεταγραφικό που αφορά. Αρχικά, ας πάμε στα του Βέρμπλουμ. Ωραία, που από χθες υπήρξε μια φημολογία και όλα αυτά. Και να μας πεις ότι γίνεται με τον Μιστακίδη, γιατί από τον Παναθηναϊκό πάλι βγαίνει μια πίεση προς τα έξω ότι να το τελειώσει, να κατέβει, να πάει στην Αθήνα και όλα αυτά. Και να δώσω τα μηνύματα έτσι που έχουν έρθει για τον Δημήτρη αναφορικά με τον Μιστακίδη, γιατί από τότε που βγήκε το συγκεκριμένο δημοσίευμα γίνεται ένας πανικός. Να μεταφέρετε στους δημοσιογράφους ότι φουλάρι βάζει πλώρη ο Παναθηναϊκός για Μιστακίδη. Εφόσον έκλεισε τον Κάτσε, η επόμενη κίνηση του Παναθηναϊκού είναι ο Μιστακίδης. Τα μηνύματα λοιπόν που σας αφορούν λένε να μεταφέρετε στους δημοσιογράφους στην Ολλανδία ότι αν τυχόν δοθεί ο Μιστακίδης θα έρθουμε εμείς εκεί πέρα και τα λοιπά. Πες στον Τζόρμπα που είναι ότι έτσι και δώσουν το Μιστακίδη θα τους πάρει και θα τους σηκώσει να το μεταφέρετε σε όποιον θέλει. Γενικώς υπάρχει ένας εκνευρισμός. Ο Τζορμπατζόγλωνος. Όχι, ο Τζορμπατζόγλωνος είναι ο μεσάζοντας. Ότι δεν πρέπει να φύγει με τίποτα να το μεταφέρετε εσείς εκεί. Κάπως έτσι. Νομίζω ότι έχει και η ΠΑΕ ΠΑΟΚ μέσα επικοινωνίας, έχει τρόπους, έχει και στελέχη της και όλοι, και μπορεί ο κόσμος να εκφράσει τις θέσεις, τις οποίες τις βρίσκω και λογικές. Δηλαδή, τι να συζητάμε, το να φύγει ο Μιστακίδης, εντάξει, είναι λίγο αστείο. Τη δεδομένη χρονική στιγμή. Δεν ξέρω και ο ίδιος τι σκέφτεται, τι μηνύματα εισπράττει, τι μπορεί να πιστεύει ότι θα κάνει στον Παναθηναϊκό ή τι βλέπει εδώ στον ΠΑΟΚ. Ό,τι και να σκέφτεται, θα πρέπει ο ΠΑΟΚ να κινήσει όλες τις διαδικασίες για να πάρει από αυτό το παιδί ό,τι παραπάνω μπορεί, γιατί πραγματικά έχει πολλά να δώσει. Δεν νομίζω να τίθεται κανένα θέμα με το γόνατο από όλα όσα βλέπουμε. Και το μόνο θέμα που έχει ο Μιστακίδης είναι ότι σκοράρει συνέχεια. Οπουδήποτε και οποτεδήποτε και με οποιοδήποτε τρόπο. Κάθε μέρα. Δηλαδή, εντάξει, κάποια πράγματα φαίνονται. Χθες ο ίδιος στην ανάκριση, τη βραδινή ανάκριση από το ΠΑΟΚ TV, έλεγε ότι νιώθω ότι είμαι στο ίδιο επίπεδο πριν τον τραυματισμό και δουλεύω για να το ξεπεράσω. Το βλέπετε κι εσείς αυτό, ότι έχει επανέλθει, το έχει αφήσει εντελώς πίσω του το θέμα του τραυματισμού, που τον ταλαιπώρησε αρκετά, όπως και ο ίδιος δήλωσε. Ναι, δεν υπάρχει κανένα σημάδι ότι αυτός ο παίκτης είχε σοβαρό τραυματισμό. Δεν φαίνεται το οτιδήποτε. Και στις προπονήσεις, γιατί αυτές βλέπουμε, και ένα φιλικό, ένα ημίχρονο, στο οποίο έβαλε δύο γκολ. Το ένα το ακυρώθηκε, δεν ξέρω αν ήταν offside. Η ευχέρεια στο σκοράρισμα είναι μοναδική. Και είναι δύσκολο πράγμα το γκολ στο ποδόσφαιρο. Πολύ δύσκολο και πληρώνεται και πολύ ακριβά. Και να μην τα επαναλάβουμε. Ο παίκτης αυτός έχει χίλιους τρόπους για να σκοράρει. Δεξί πόδι, αριστερό πόδι, κεφάλι, ατομική ενέργεια εντός περιοχής, εκτός περιοχής. Τα πάντα. Νομίζω ότι κάτι εκεί ψάχνει, πάω και έτσι κι αλλιώς. Το έχει εδώ. Δεν ξέρω πού μπορεί να φτάσει, αλλά γιατί να μην το δει. Και να το δει κάποιος άλλος. Να ρωτήσω εγώ κάτι. Θα τον έχει αντίπαλο κιόλας. Πού απορρέει όλη αυτή η πεποίθηση του Παναθηναϊκού, ενδεχομένως από το ότι ο ΠΑΟΚ δεν το έχει ξεκόψει. Από πού απορρέει και η σιγουριά του ατρομήτου για τον Κουλούρη. Προφανώς έχουν γίνει συζητήσεις. Ναι. Μάλιστα. Από εκεί απορρέει. Υπάρχει ενδεχόμενο με βάση ότι ο Πρίγιοβιτς επιστρέφει τώρα στις 8 του μήνα, στις 8 Ιουλίου, άρα θα ενσωματωθεί στο δεύτερο στάδιο. Άρα θα είναι έτοιμος, όπως όλα δείχνουν, για τα μάτς με Βασιλεία, να επιστρέψει από Ολλανδία και ο Κουλούρης να μετακομίσει όντως τον ατρόμητο, να τηρηθεί ότι έχει συμφωνηθεί. Είναι πολύ πιθανό, δεν έχει διαψευστεί. Αν και ο ατρόμητος τον περιμένει σήμερα αύριο από ό,τι έλεγαν. Εντάξει, την Τρίτη επιστρέφει. Ο ΠΑΟΚ επιστρέφει την Τρίτη, ναι. Ο Πρίγιοβιτς οριστικοποιήθηκε ότι επιστρέφει και θα μπει από το δεύτερο στάδιο της προετοιμασίας. Το πιο πιθανό σενάριο είναι αυτό για τον Κουλούρη. Μάλιστα. Το οποίο το θέμα έχει συζητηθεί περισσότερο και με τον ίδιο και με τον προπονητή. Εντάξει. Ίσως υπάρχει μια λογική να παίξει σε
σε μια άλλη ομάδα, εφόσον βέβαια ο ΠΑΟΚ έχει κάποια λύση στην επίθεση. Ωραία. Έχουμε να προσθέσουμε κάτι άλλο? Πάντα έχουμε να προσθέσουμε κάτι άλλο, αλλά δεν θυμάμαι αυτή τη στιγμή. Ούτως ή άλλως έχετε πολλά να προσθέσετε το απόγευμα. Φτάει η ώρα. Ναι, ναι. Φιλικό παιχνίδι με την Άντερλεχτ. Με την Άντερλεχτ. Προπόνηση δεν έχει το πρωί. Τρίτη πρωί είναι η προπόνηση που γλιτώνουν οι ποδοσφαιριστές. Γιατί τα λέγατε πέρυσι για τους Στανόγιβιτς. Τα λέγατε. Έτσι, μπράβο. Για τον Λουτσέσκο. Να τα λέτε όλα. Τις ημέρες που παίζουν φιλικό δεν κάνει πρωινές προπονήσεις. Θα δούμε αν θα συνεχιστεί αυτό. Εντάξει, γενικότερα σε φυσική κατάσταση δεν βλέπουμε πολλά. Δεν είναι, πιέζονται και πάρα πολύ. Αυτό αξίζει να τονίσουμε. Θα δούμε τι θα γίνει και στην πορεία. Θα το συζητήσουμε κιόλας. Δεν βλέπουμε πάντως τρομερή πίεση. Όχι, δεν πιέζει. Βλέπω εδώ τις φωτογραφίες του Βαρέλα, Δημήτρη, που έχεις βάλει από τα μικρά στην αυτή Ολλανδία. Είναι ενδυνάμωση. Αυτή είναι ενδυνάμωση, κάνει βάρη. Εντάξει, άλλο. Το παιδί τα δίνει όλα. Και δεν ακούγεται κιόλας από ό,τι διαβάσαμε. Είναι πολύ ήρεμος και ήσυχος στην προετοιμασία. Αλλά πολύ συγκεντρωμένος στη δουλειά του. Ο Βαρέλα δεν ακούγεται, πράγματι. Είναι από τους παλιούς, γιατί πλέον εντάξει, είναι τρίτος χρόνος, που δεν τον νιώθει, δεν τον ακούσει. Όπως άλλους που εντάξει, παραδοσιακά δημιουργούν φασαρία κάθε μέρα. Αφού του πήρατε τον κολλητό του, τον Κάμπος, πού να ακούγεται το παιδί? Δεν έχει το κολλητάρι του μέσα στην ομάδα. Εντάξει. Θα κολλήσει μάλλον. Σε μια ομάδα έχεις πολλούς. Επίσης, κάτι τελευταίο πριν σε αποχαιρετήσουμε για να κάνουμε και αυτή τη συζήτηση και το βόλιο που θέλουμε. Ποιος είναι καλύτερος στο πινκ-πονκ? Γιατί χθες εσύ μας λες για τον Κίτσιο ότι έχει τις μεγαλύτερες κόντρες. Δεν το ξέρω. Και βγαίνει ο Μιστακίδης και λέει ότι δεν θυμάμαι πόσο έχω κερδίσει τον Κίτσιο, πόσες φορές. Έχω χάσει το μέτρημα. Μπράβο, ναι. Εγώ είπα για την κόντρα, ότι συμμετέχει στις κόντρες. Δεν είπα ότι είναι καλύτερος. Ότι συμμετέχει στις κόντρες, μάλλον. Αλλά επειδή βλέπω ότι συνέχεια τον πειράζουν και πειράζει και μιλάνε για το, ακούω, για το πινκ-πονκ, τον βλέπω συνέχεια να παίζει, γι' αυτό λέω ότι είναι μέσα στη διαδικασία. Δεν ξέρω ποιος είναι καλύτερος, πραγματικά. Μάλιστα. Από ό,τι θυμάμαι, ο Κάτσε ήταν πολύ καλός. Ο Κάτσε, ναι. Στο πινκ-πονκ. Ναι, από ναι. Από ό,τι θυμάμαι από άλλες φορές. Ωραία. Ωραία, Δημήτρη, να σε ευχαριστήσουμε. Θα τα μιλήσουμε και αργότερα, θα λοιπόν, θα έχουμε επαφή από Ολλανδία. Γεια σου, Δημήτρη. Διάλειμμα και επιστρέφουμε για να πάμε στο βόλι. Λοιπόν, εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Δεύτερη ώρα, πάω 24. Πάμε μέχρι και τις 2. Δεν ολοκληρώσαμε τα ποδοσφαιρικά, αλλά θα κάνουμε μια αναφορά και στα του βόλι, γιατί έχουμε κανονίσει μια ωραία κουβέντα, την οποία θα ακούσουμε σε λίγο. Λοιπόν, γενικά οι τελευταίες ημέρες είναι οι μέρες ανακοινώσεων από τον ΑΣ και κυρίως από το τμήμα βόλεϊ του ΠΑΟΚ, το οποίο ενισχύεται και ενισχύεται πολύ καλά και ενισχύεται πολύ δυναμικά στη μεταγραφική αγορά. Καταρχάς να καλησπερίσω τον Γιάννη τον Παρασκευέδη, ο οποίος μας περιμένει στην αλλαγή της τηλεφωνικής γραμμής. Γιάννη, τι γίνεται? Όλα καλά, καλησπέρα. Όλα καλά, φίλε. Εδώ. Μ' αρέσει, έχεις γίνει πρωινός πλέον. Είναι ξεκάθαρο αυτό. Έχεις γίνει πρωινός τύπος. Δεν φταίς εσύ. Ωραία, ας αναγκάζονται, φίλε, τι να κάνουμε. Λοιπόν, και μιας που μιλάμε για ενίσχυση για την ομάδα βόλεϊ, επίσης στο τηλέφωνο μας περιμένει μία από τις τελευταίες, η τελευταία μεταγραφή, αν δεν κάνω λάθος, του ΠΑΟΚ, γιατί είναι ανανεώσεις γίνονται, αλλά είναι η τελευταία μεταγραφή και μιλάω για τον Ζένια Γκόρτζανιουκ. Ζένια, καλησπέρα. Ναι, γεια σας, καλησπέρα. Όλα καλά? Όλα καλά. Να ευχηθούμε καλή αρχή σε πρώτη φάση και υγεία πάνω απ' όλα στο καινούργιο βήμα στην καριέρα σου. Ευχαριστώ. Πώς, όταν σου ήρθε η πρόταση του ΠΑΟΚ, έτσι, πώς αντέδρασες όταν έμαθες ότι έχεις το ενδιαφέρον από τον ΠΑΟΚ και υπάρχει έτσι δυνατότητα να συνεχίσεις εκεί? Ναι, υπήρχαν πολλοί λόγοι στο να έχω το ενδιαφέρον να πάω στο ΠΑΟΚ. Mm-hmm. Εντάξει, ο ένας από αυτούς είναι ότι γνωρίζω τα τελευταία χρόνια το επίπεδο της ομάδας. Και από την άλλη, εντάξει, είναι το σπίτι μου, η Θεσσαλονίκη, είναι η γυναίκα μου από εδώ, είναι οι φίλοι μου. Δεν ήθελα και πολύ. ναι, το καταλαβαίνω. Ναι, 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 ναι. Όχι, η επόμενη ερώτηση είναι πώς περιμένεις την επόμενη σεζόν? Ο ΠΑΟΚ και με εσένα και με παίχτες όπως ο Τζούριτς, όπως ο Όκολιτς έχει ενισχυθεί πολύ.
Προέρχεται από μια χρονιά που δεν τα πήγε και τόσο καλά σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια, αλλά έχει ενισχυθεί αρκετά, ώστε του χρόνου να είναι πρωταγωνιστή σε ένα, νομίζω, πιο ανταγωνιστικό πρωτάθλημα. Ναι, πιστεύω ότι φέτος είναι πιο δυνατή ομάδα. Έχουμε το πλεονέκτημα φυσικά ότι είμαστε τρεις ξένοι, οι οποίοι είμαστε Έλληνες, δηλαδή δεν πιάνουμε θέση ξένου. Και γενικότερα το σχήμα της ομάδας έχει γίνει έτσι, ως που, για παράδειγμα, ας πούμε, εγώ έχω δύο συμπατριώτες στην ομάδα, τον Σαφράνοβιτς και τον Φιλίπο. Ο Μίταρ είναι φίλος μου και τα παιδιά της ομάδας επίσης μου τους γνωρίζω πάρα πολλά χρόνια. Δηλαδή, εκτός από την, ότι θα είμαστε σαν στο ατομικό επίπεδο θα είμαστε καλοί αθλητές, αλλά είναι και στα, σαν ομαδικό πνεύμα θα έχουμε καλό. Γιάννη, δεν ξέρω αν έχεις κάτι να... Α, συγγνώμη, Ζένια, νόμιζα τελείως τοποθέτησή σου. Συγγνώμη. Ναι, αυτό ήθελα να πω. Αυτό ήθελα να πω. Ωραία. Γιάννη, δεν ξέρω αν έχεις να ρωτήσεις κάτι τον Ζένια. Καταρχάς, να τον καλησπέρισω και εγώ τον Ζένια και να του πω και καλώς ήρθε και στην οικογένεια του ΠΑΟΚ. Ο Ζένια, βέβαια, γνωρίζει πολύ καλά το ελληνικό πρωτάθλημα. Έχει παίξει σε πάρα πολλές ελληνικές ομάδες. Με την τελευταία, βέβαια, να ήταν η νίκη Γηνίου, που την πήρε και από το χέρι ο Ζένια μέχρι τα μέσα εκεί πέρα για την άνοδο. Θέλω εγώ να πω στον Ζένια, είπαμε για το επίπεδο του πρωταθλήματος, Ζένια, νωρίτερα, αλλά βλέπουμε ότι πάλι οι ομάδες που θα ξεχωρίζουν θα είναι 2-3. Δηλαδή, ναι, μεν όλες κινούνται με τα γραφικά, αλλά βλέπουμε ότι μόνο ο ΠΑΟΚ, ο Ολυμπιακός στη συνέχεια και λίγο ο Παναθηναϊκός είναι που κάνει κάποιες κινήσεις και ακολουθεί από πίσω η ΑΕΚ. Δεν θα έπρεπε και αυτό το γεγονός ότι επέστρεψε και η ΑΕΚ κάπως καλύτερα να το εκμεταλλευτεί όλο το ελληνικό βόλιο, δηλαδή να έχουμε, αφού έχουμε 4 ομάδες πλέον δυνατές στο πρωτάθλημα, για να ανέβει και το επίπεδο, το λέω. Σίγουρα θα γίνει αυτό, αλλά νομίζω αυτό θέλει κάποιο χρόνο. Σε βάθος χρόνου θα ανέβουν για αυτές τις 4 ομάδες, θα τις τραβήξουν προς τα πάνω και τις υπόλοιπες ομάδες, γιατί αρχίζει και γίνεται πιο ενδιαφέρον το πρωτάθλημα και αρχίζουν και οι ξένοι αθλητές. Αρχίζουν και που κρατάνε το ενδιαφέρον να έρθουν στην Ελλάδα και γι' αυτό θα ανέβει και το επίπεδο. Αλλά φυσικά σε βάθος χρόνου θα γίνει αυτό. Κάπως έτσι. Δεν μπορεί να γίνει από μια στιγμή στην άλλη. Αλλά και πάλι φέτος θα είναι πολύ πιο ανταγωνιστικό πρωτάθλημα από τις προηγούμενες χρονιές. Φυσικά έχει γίνει μια κοιλιά, ας πούμε, στο ελληνικό πρωτάθλημα. Όπως και στην Ελλάδα υπήρχε μια κρίση. Αλλά τώρα σιγά σιγά από ό,τι φαίνεται το βόλιο ανεβαίνει με τα ονόματα που βλέπετε που θα παίξουν φέτος στο πρωτάθλημα. Πέρα από την διοίκηση που μιλήσατε, κάνατε τις συμφωνίες, είχες μήπως και τηλεφωνική επικοινωνία ή συνάντηση και με τον coach? Δηλαδή έγινε κάποια πρώτη συζήτηση και με τον coach της ομάδας? Γενικότερα δεν είχαμε και πολλές επαφές. Είχα βρεθεί με τη διοίκηση της ομάδας. Το Στάνκου, το προπονητή του ΠΑΟΚ, το γνωρίζω από τότε που ήμασταν συμπαίκτες στον Ηρακλή. Από τότε. Και είχαμε καλές σχέσεις και ήταν και καλό παιδί και ήταν γνώστης του αθλήματος. Τώρα περάσει πολλά χρόνια. Τότε που ήταν και άτυχος, Ζένια, ο coach, με τον Ηρακλή. Τότε? Τότε που ήταν και άτυχος, γιατί είχε το τραυματισμό, λες, εκείνη την εποχή. Ναι, τότε, εκείνη την εποχή. Γιατί ήταν καλός, πολύ καλός παίκτης, παγκοσμίας κλάσης και είχε έρθει από την Ιταλία, αν δεν κάνω λάθος. Αλλά ήταν άτυχος με τον νόμο του, είχε έναν τραυματισμό και μετά έχει φύγει, αν θυμάμαι, στη μέση της σεζόν. Ναι. Ζένια, η εικόνα από το γεμάτο παλατάκι, όταν την έβλεπες χωρίς να είσαι στο ρόστερ του ΠΑΟΚ και τώρα που είσαι στο ρόστερ του ΠΑΟΚ, είναι κάτι που περιμένεις να ζήσεις και εσύ από κοντά? Βέβαια, φυσικά. Πάντα, ας πούμε, ο φίλος της ομάδας είναι έδωμος που έχεις... της ομάδας είναι και είναι κομμάτι της επιτυχίας. Πιστεύω ότι είναι απαραίτητη το να είναι δίπλα μας και να μας βοηθά, να μας ψυχώνει, ας πούμε, να φέρνουμε τις νίκες μας. Δεν ξέρω αν έχεις ενημερωθεί κιόλας, πριν λίγο έγινε και η κλήρωση για το Champions League και ο ΠΑΟΚ θα κοντραριστεί με την θεωρητικά αδύναμη, την ουγγρική Καζιμπάρνιτσα μάλλον. Ναι, διάβασα για το φετινό το σύστημα πώς θα γίνει η διοργάνωση, αλλά δεν γνωρίζω, ας πούμε, ποια ομάδα θα παίζαμε. Εντάξει, είναι θετικό, είναι καλό αυτό ότι η πρώτη ομάδα θα είναι χαμηλό επίπεδο, που βήμα-βήμα να προχωράμε. Θα σε στεναχωρίζω λίγο, βέβαια, γιατί στον επόμενο γύρο να καταφέρετε να περάσετε,
Ο ΠΑΟΚ θα περιμένει τον αντίπαλο του ζευγαριού στα Σταμάλα με Ισταμπούλ από την Τουρκία. Ναι, επειδή έχω αγωνιστεί στην Τουρκία και δεν υπήρχαν, ας πούμε, αγώνες όπου σήμερα βάζω στόχο, ας πούμε, αυτή την ομάδα και αύριο ξεκουράζουμε τι θα είναι πέρασμα εύκολη ομάδα. Είναι όλες οι ομάδες ανταγωνιστικές και γι' αυτό, ας πούμε, και με αδύναμη ομάδα μπορείς να κερδίσεις την κάθε Ισταμπούλ, την Αρκάση, οποιαδήποτε. Γι' αυτό νομίζω δεν είναι κάτι που θα μας φοβίζει, γιατί και εμείς επίσης θα έχουμε δυνατή ομάδα. Το μήνυμά σου στον κόσμο τώρα που μας ακούει? Το μήνυμα στον κόσμο, θα ευχηθώ να είμαστε ένα, οι αθλητές και οι φίλαθλοι, και στο τέλος να γιορτάσουμε όλοι μαζί τις επιτυχίες μας. Mm-hmm. Μάλιστα. Ωραία. Ζένια, σε ευχαριστούμε πολύ και αν δεν ξέρω αν έχεις να προσθέσεις κάτι άλλο. Όχι, ανυπομονούμε για να φτάσει ο Αύγουστος, να έρθει η ομάδα, να ξεκινήσει η προετοιμασία. Ζούμε για το πρωτάθλημα του Βόλη, το καταλαβαίνεις Νίκο και εσύ. Να γνωρίσουμε και τον Ζένια και από κοντά. Πολύ ωραία. Καλή αρχή, Ζένια, να είσαι καλά. Ευχαριστούμε πολύ. Σας ευχαριστούμε πολύ. Λοιπόν, πολύ. Γιάννη, μου φύγει, σε χρειάζομαι λίγο ακόμα. Αυτός ήταν ο Ζένια Γκόρτζανιουκ. Κάθε μέρα, ρε φίλε, το πρωί έχει 2 με 3 ανακοινώσεις ΑΣΥΓΜΑ. Τι γίνεται? Ναι, εντάξει. Αλλά πάμε λίγο πρώτα στα του Champions League, γιατί αν θυμάμαι καλά ήταν τώρα το μεσημέρι η κλήρωση. Να μας πει πριν από λίγη ώρα. Mm-hmm. Πάω καλύτερα να ξεπεράσει στον πρώτο γύρο του Champions League την Ουγγρική Καζιμπάρνιτσα. Mm-hmm. Όπως είχαμε πει και σε προηγούμενες εκπομπές, φέτος τα κριτήρια έχουν αλλάξει γενικά στο ποιες ομάδες παίρνουν απευθείας την πρόκριση στους ομίλους από κάθε χώρα. Φαίνεται πως τα κριτήρια τα οποία είχε βάλει η ΣΕΒ δεν τα καλείται ο ΠΑΟΚ, με αποτέλεσμα να μην πάει απευθείας στους ομίλους. Ξεκινάει από τον πρώτο προκριματικό γύρο. Θεωρητικά είναι ένας εύκολος αντίπαλος η γουρική ομάδα, η Καζιμπάρνιτσα. Αλλά στη συνέχεια, στο δεύτερο προκριματικό γύρο του Champions League, θα παίξει ο ΠΑΟΚ με το ζευγάρι, όπως είπαμε, ανάμεσα στην Σασταμάλα, την οποία γνωρίζει από τη Φιλανδία, και την Ισταμπούλ. Η Ισταμπούλ λίγο φοβίζει λόγω και του γεγονότος ότι έχει καλό budget, αλλά όπως είπε και ο Ζένια, δεν είναι κάτι το οποίο δεν μπορεί να ξεπεράσει ο ΠΑΟΚ. Εντάξει, θα δούμε τι θα γίνει και με αυτά τα παιχνίδια. Απλά από το πουθενά καταλαβαίνεις και εσύ, Νίκο, και ο κόσμος ότι η ομάδα προσθέτει έξτρα ταξίδια και έξτρα κούραση για να συμμετέχει και να εκπροσωπήσει τη χώρα μας στο Champions League. Γιατί άλλες ομάδες κερδίζουν την έξοδο του Champions League και δεν κατεβαίνουν. Από το να γίνει διεθνούς ρεζίλια η Ελλάδα, κατεβαίνει ο ΠΑΟΚ, έστω με πλήγμα ότι θα έχει 2-3 ταξίδια παραπάνω. Mm-hmm. Ναι, ναι. Πάμε λίγο στα των ανακοινώσεων των σημερινών, που ξεκίνησε από νωρίς το πρωί με την ανανέωση του Σαβράνοβιτς και λίγο πιο μετά έρθει και άλλη μεταγραφή, έτσι. Ναι. Το πρωί γύρω στις 10 και κάτι ανακοινώθηκε η παραμονή του Αλεξάνδρ Σαβράνοβιτς. Όλοι ευχόμαστε να αφήσει φυσικά την περσινή κακή σεζόν στην άκρη και να είναι ξανά ο ίδιος ο Σαβράνοβιτς, ο οποίος έχει προσφέρει πολύτιμες βοήθειες στο πρώτο ντάμπλ, φυσικά στο δεύτερο πρωτάθλημα, αλλά και παίζει και στο κύπελο. Mm-hmm. Μια σταθερή ποιότητα για το ρόστερ του ΠΑΟΚ, ένας άνθρωπος ο οποίος γνωρίζει τα αποδυτήρια καλά του δικεφάλου, μπορεί να δώσει σημαντικές βοήθειες όχι μόνο στο παιχνίδι αλλά και στα υπόλοιπα θέματα της ομάδας. Νομίζω ότι το να πούμε περισσότερο για τον Σαφράνοβιτς είναι περιττό. Όλος ο κόσμος ξέρει ότι αν ο Σαφράνοβιτς είναι ο καλός Σαφράνοβιτς, ο υγιής Σαφράνοβιτς, ο ΠΑΟΚ τότε έχει σε αυτή τη θέση ένα μεγάλο παίκτη. Εντάξει. Λίγο πολύ την αναμέναμε αυτή την ανανέωση, δηλαδή εγώ τη θεωρούσα σίγουρη την ανανέωση του Σαφράνοβιτς. Mm-hmm. Να δούμε λίγο τώρα ποιος θα είναι και ο δεύτερος ακραίος ξένος που θα πλαισιώσει τον Αλεξάνδερ στην ομάδα του ΠΑΟΚ. Και σήμερα είχαμε και την προσθήκη του Νικήτα Εφρεμίδη που αγωνίζεται στην θέση του Λίπερο. Κλείνει και αυτή η θέση, δηλαδή η θέση του Λίπερο από τον ΠΑΟΚ, γιατί τις προηγούμενες ημέρες είχε γνωστοποιηθεί η ανανέωση του Δημήτρη Κωνσταντινίδη. Αυτό που μαθαίνω εγώ είναι ότι ο Δημήτρης Κωνσταντινίδης θα είναι ο πρώτος λίμπερος στην ομάδα και ο δεύτερος θα είναι ο Νικήτας Εφρεμίδης. Μια σταθερή μονάδα στο ελληνικό πρωτάθλημα ο Νικήτας Εφρεμίδης. Το έχει αποδείξει σε όλα αυτά τα χρόνια που αγωνίζεται στο ελληνικό βόλι. Δεν είναι τυχαία η παρουσία του 2 φορές στον Ηρακλή, στο Φίνικα Σύρου, στο Παβοχαϊκό, στην Κηφισιά δηλαδή. Κηφισιά, Παβοχαϊκός, Φίνικα Σύρου, ομάδες που είναι πάντα μέσα στην πεντάδα. Για τον Ηρακλή, το να πω κάτι είναι περιττό, νομίζω όλοι γνωρίζουν την ιστορία του και του Ηρακλή στο ελληνικό βόλι. Είναι μια αξιόπιστη λύση για τη θέση του Λίμπερο και εννοείται
θα τον κάνουμε και λίγα πειράγματα, Νίκο, γιατί είχαμε παλιότερα, αν θυμάσαι, στον ΠΑΟΚ τον Δημήτρη Εφρεμίδη, τον αδερφό του. Mm-hmm. Τώρα έρχεται τον Νικήτα Εφρεμίδη. Λίγα πειράγματα θα τον κάνουμε για αυτό. Μάλιστα. Ωραία. Ωραία. Αυτά μετά του βόλεϊ. Πάμε τώρα λίγο και στα του χάντμπολ, που και αυτό σχεδόν κάθε μέρα έχει μια ανακοίνωση καινούργια. Εντάξει. Προχθές ο ΠΑΟΚ γνωστοποίησε την ανανέωση του Νικολαίδη. Σήμερα έβγαλε την ανακοίνωση ο Ερασιτέχνης ΠΑΟΚ για την παραμονή του Βαγγέλη Αραμπατζή στην ομάδα. Ο νεαρός Αραμπατζής, ο οποίος συνεχίζει για πέμπτη χρονιά στο ρόστερ του ΠΑΟΚ. Πρόκειται για έναν αθλητή τον οποίο ο ΠΑΟΚ πήρε πριν από 5 χρόνια από την Αλεξανδρούπολη. Τον πήρε, τον έβαλε στην ομάδα την πρώτη. Τον πρώτο χρόνο πήρε λίγες συμμετοχές και από τον δεύτερο χρόνο ξεκίνησε να τον πιστεύει παραπάνω ο ΠΑΟΚ, και πλέον ο Ραμπατζής έχει γίνει ένας παίχτης από τους κορυφαίους στην θέση του. Δεν είναι τυχαίο ότι και πέρσι η ΑΕΚ προσπάθησε να τον πάρει από τα χέρια του ΠΑΟΚ, δηλαδή να τον κάνει μεταγραφή για να τον πάρει. Όμως δείχνει ο Βαγγέλης ο Ραμπατζής ότι έχει φιλότιμο, γιατί πολύ απλά δεν πήγε ποτέ σε συζητήσεις με καμία ομάδα, καθώς και ο ίδιος γνωρίζει και το λέει και στη δηλώση του όποτε έχει την ευκαιρία, ότι ευγνωμονεί τον ΠΑΟΚ για το γεγονός ότι τον πίστεψαν, τον πήρανε μεταγραφή από την Αλεξανδρούπολη και τον κάνανε σήμερα έναν παίχτη, έτσι, τουλάχιστον νομίζω συμφωνούν και αυτοί που ασχολούνται με το χάντμπολ, είναι σίγουρα στους 4 κορυφαίους στην Ελλάδα στη θέση του. Mm-hmm. Μάλιστα. Ωραία, ρε φίλε, κάθε μέρα έχεις από κάτι. Έτσι, μ' αρέσεις. Κάθε μέρα έχεις κάτι καινούριο. Μέχρι 13 Αυγούστου λοιπόν, θα τα κλείσουμε για όλα τα λίγο, τι περιμένουμε άλλο πρωτού κλείσουμε όσον αφορά το βόλεϊ? Είπες για έναν ακραίο. Έναν ξένο ακραίο περιμένουμε. Mm-hmm. Με τον Πασαδόρο να δούμε τι θα γίνει. Γιατί ο Ζένια μας το είπε κιόλας ότι θα παίξουμε τον Φιλίππο ξανά. Δεν είναι τόσο σίγουρο, είναι. Εντάξει, και στον ΠΑΟΚ αυτό λένε, είναι σίγουρη μεταγραφή. Απλά ξέρεις, okay, ότι όταν δεν λύνεται ένα τυπικό θέμα. Αυτό το ναι, χαρτί το σίγουρο. Συμφωνώ. Που πάντα περιμένει κάθε ομάδα ένα χαρτί. Αν δεν τελειώσει, δεν μπορεί να πει κάτι μέσα. Ναι, ναι. Ναι. Απλά η διοίκηση του κυρίου Τσαλόπουλου και η διοίκηση του κυρίου Κατσαρή δείχνει ξεκάθαρα ότι η ομάδα θα είναι και φέτος ανταγωνιστική και θα κάνει αυτό που πρέπει. Mm-hmm. Μάλιστα. Γιάννη, φίλε μου, σε ευχαριστώ. Καλή συνέχεια να έχεις. Καλή συνέχεια. Καλό μεσημέρι. Λοιπόν, αυτά και από τον Γιάννη Παρασκευαίδη. Υπάρχει κινητικότητα. Πάμε στο τελευταίο διάλειμμα και επιστρέφουμε σε λίγο για το τελευταίο κομμάτι της εκπομπής. Λοιπόν, εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Πάω 24 τελευταίο κομμάτι της εκπομπής. Συνεχίζουμε εδώ μέχρι και τις 2 για λίγα λεπτά ακόμα. Πολύ ωραίο θέμα στον Αλφα αυτό. Μπράβο, με το χταπόδι που έχει κολλήσει σε μια τύπησα η οποία είναι μέσα στη θάλασσα. Έχει κολλήσει έτσι στο πόδι της, θα το πω, που είναι με το μαγιό. Το χταπόδι, κάτι θα ξέρει παραπάνω. Λοιπόν, ακούσαμε και τον Ζένια Γκορτσανιούκ. Ακούσαμε και την κλήρωση του ΠΑΟΚ στο βόλεϊ, στο πρώτο προγραμματικό του Champions League, που του φέρνει μια ουγγρική ομάδα, φαίνεται να έχει εύκολο έργο εκεί. Μετά θα βρει μία εκ των Ισταμπούλ ή Σασταμάλα. Σασταμάλα, θυμάμαι καλά, την βρήκε και πέρσι στο Champions League ο ΠΑΟΚ. Στους ομίλους, όταν μιλάμε για τουρκικές ομάδες πλέον και στο βόλεϊ, μιλάμε για πολύ μεγάλα budget. Έτσι ισχύει και αυτό ισχύει και για την Ισταμπούλ. Τέλος πάντων, αργούν ακόμα τα παιχνίδια βέβαια στο βόλεϊ, αλλά γενικά γίνονται κινήσεις και στο βόλεϊ και στο handball. Σχεδόν κάθε μέρα έχουμε από μία ή και δύο ανακοινώσεις. Λοιπόν, για τα του ποδοσφαίρου, είπαμε σήμερα σε 7 το παιχνίδι με την Anderlecht. Οπότε εκεί θα είναι το ενδιαφέρον, δηλαδή πιο μετά το απόγευμα θα έχει περισσότερο ενδιαφέρον. Στα του μπάσκετ, από χθες στο προσκήνιο για τον ΠΑΟΚ είναι ένας Αμερικανός playmaker. Γενικά ο ΠΑΟΚ ψάχνει πολύ τώρα την αμερικανική αγορά. Η συγκεκριμένη περίπτωση που θα αναφερθούμε του Kiefer Sykes, έχουμε αναφερθεί από χθες στο ΠΑΟΚ 24, έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον, καθώς είναι άσος. Είναι ξεκάθαρο πλέον ότι ο ΠΑΟΚ κινείται για ένα παίχτη σαν τον Sykes από τη στιγμή που όλα δείχνουν ότι ο Χατζίβελης δεν θα μείνει. Φαίνεται ότι έχει συμφωνήσει με τον Προμηθέα σε λεφτά που, αν ισχύουν, είναι πολλά, τα οποία σίγουρα δεν έδινε ο ΠΑΟΚ. Σίγουρα δεν τα έβινε πέρσι. Έβινε λιγότερα από τα μισά την περσινή σεζόν. Φέτος θα αναδώσει περισσότερα, αλλά και πάλι δεν έφταναν αυτά τα λεφτά που λέγεται ότι δίνει ο Προμηθέας για τον Κατσίβελη. Που είχε αυτή τη δυνατότητα μέχρι αύριο είναι αυτό το πράγμα. Ο Προμηθέας, ο οποίος ανακοίνωσε και το Κασελάκη σήμερα, δεν έχει ανακοινώσει τον Κατσίβελη ακόμα, αλλά ανακοίνωσε πριν από λίγο τον Κασελάκη, ο οποίος μετά από 2 χρόνια στην Αστάνα
επιστρέφει. Καλή κίνηση και αυτή για τον Προμηθέα. Έχει προηγηθεί η ανακοίνωση του Τσαϊρέλη για την ομάδα της Πάτρας, η ανακοίνωση του Μέιερ από το Λαύριο που ήταν πέρσι, το τεσάρι με το μακρινό σουτ. Λέγεται ότι εκεί θα συνεχίσει και ο Κατσίβελος. Οι δύο πλευρές έχουν συμφωνήσει ουσιαστικά. Τώρα, μιλώντας για το Σάιξ, μιλάμε για έναν παίχτη ύψους 1,83. Παίχτης ο οποίος έχει πολύ εντυπωσιακά στοιχεία στο παιχνίδι του. Παρότι 1,83 είναι ένας πολύ καλός δημιουργός, παύλα εκτελεστής, και έχει τον τρόπο να τελειώνει πολύ εκρηκτικά φάση και κοντά στο καλάθι. Παίχτης ο οποίος προέρχεται από το Πανεπιστήμιο του Wisconsin Green Bay. Πολύ καλά νούμερα εκεί, ειδικά στις τελευταίες του δύο σεζόν. Το προσπάθησε για το NBA, δεν τα κατάφερε. Έπαιξε στην G League, στην θυγατρική ομάδα των Spurs, έχοντας εκεί 13,1 πόντους με 3 assist, 3,5 rebound, 46% εντός παιδιάς. Καλή χρονιά. Και μάλιστα ήταν και... είχε κληθεί και στο Elite Camp της G League εκείνο το καλοκαίρι του 2016 και έπαιξε ο Summer League με την ομάδα των Warriors τότε, το καλοκαίρι του 2016. Μετά ήρθαν τα πολλά χρήματα, πήγε στην Κορέα, στην Anyang, και πέρσι ήταν επίσης με αρκετά καλά χρήματα στην Α2 της Τουρκίας, όπου ήταν και ο πρώτος σκόρερ του πρωταθλήματος με 23 πόντους και 4,7 assist. Ακούγοντας κάπως Α2 Τουρκίας, καταλαβαίνω ότι μιλάμε για ένα πρωτάθλημα χαμηλότερο επίπεδο, το οποίο όντως είναι χαμηλότερο επίπεδο, αλλά έχει πολλά χρήματα και πολύ καλούς Αμερικανούς. Πέρσι ο ΠΑΟΚ έψαχνε σε κάποια φάση πριν προκύψει η περίπτωση του Τρεις, η οποία ήρθε στο τέλος ουσιαστικά και ήταν όχι εξ ανάγκης λύση, αλλά τέλος πάντων ήταν όχι από τις πρώτες επιλογές. Είχε μιλήσει με τον Lowery, αν θυμάστε. Τον Robert Lowery, ο οποίος ήταν από την Άλμπα, τον ήξερε και ο Παπαθεοδόρο από την παρουσία του στην κοινή στην Αστάνα, και ο Λόουερι τότε επέλεξε να πάει στην Α2 Τουρκίας. Εκεί υπάρχουν δύο συμβόλαια σε κάθε ομάδα για Αμερικανούς, και τα λέγαμε εδώ πριν κάποιες εβδομάδες στο Λίμπερο με τον Στέφανο Δέδα, που είναι επίσης προπονητής ομάδα Α2 Τουρκίας στην Μπαχτσέ Σεχίρ. Μιλάμε για συμβόλαια 200 και 300 χιλιάρικων, έτσι, στην Τουρκία. Μιλάμε για χρήματα πολλά ακόμα και την Α2. Και ο συγκεκριμένος, ο οποίος έκανε μια καταπληκτική σεζόν πέρσι με την ομάδα του, την Άνκαρα DSI. Προφανώς έχει βγει στην αγορά, έχει υποταθεί πλέον στο επόμενο επίπεδο, σε ομάδες του επόμενου επίπεδου. Δεν είναι εύκολη περίπτωση όσον αφορά τα χρήματα, γιατί έχουμε εξηγήσει αρκετές φορές ότι ο ΠΑΟΚ, ναι μεν, λόγω της θέσης του, λόγω του ονόματος που έχει στην αγορά και όλα αυτά, ψάχνει από πιο ψηλά ράφια από αυτά που φαίνεται ότι μπορεί να ανταποκριθεί. Και απλά τις περισσότερες φορές περιμένει για να φτάσει την διαπραγμάτευση και τις προτάσεις που έχει, τέλος πάντων, εκεί που θέλει αυτό, στα χρήματα που μπορεί να δώσει. Μια τέτοια περίπτωση είναι και αυτή του Σάιξ. Απλά επειδή αρέσει πολύ τα στοιχεία που έχει ο Αμερικανός, ενδιαφέρεται. Δεν είναι ο μοναδικός που είναι στη λίστα τώρα για Αμερικανό άσο, αλλά υπάρχει ένα παραπάνω ενδιαφέρον για το συγκεκριμένο. Υπάρχουν και άλλοι παίχτες που τσεκάρει ο Παθεοδόρου. Σιγά σιγά πλησιάζει. Την άλλη εβδομάδα είναι η αναχώρηση για το Las Vegas, το Summer League που θα γίνει εκεί, στο NBA, που θα είναι και ο Ηλίας Παθεοδόρου και ο Νίκος Σταυρόπουλος, από τις 6 μέχρι τις 17 Ιουλίου. Και νομίζω ότι μέχρι τότε ο ΠΑΟΚ προσπαθεί να τελειώσει κάποιες υποθέσεις. Δηλαδή, αν μπορέσει να τελειώσει την απόκριση ενός Αμερικανού άσου, καλή ώρα του Σάκης για παράδειγμα, θα είναι καλά. Υπάρχει πάντα ανοιχτό το θέμα του Γκος. Κάπου πήρε το μάτι μου σήμερα και μία πρόταση περί παρουσίας του Toronto Raptors με ρόλο στο τεχνικό staff. Κάνει λίγο εντύπωση, είναι η αλήθεια. Ο ΠΑΟΚ πάντως προσπαθεί να έχει μια επαφή με τον Γκος, ούτως ώστε να έχει άμεσα μία απάντηση από τον Αμερικανό. Τώρα, απάντηση μπορεί να είναι και αρνητική, αλλά για να είναι σίγουρος και να ξέρει το πώς θα κινηθεί από εδώ και πέρα. Αν έχει τον Γκος, είναι κάτι πολύ καλό για αυτόν, είναι στόχος. Έτσι. Αν δεν τον έχει, να ξέρει πώς να τρέξει εναλλακτικές του στην αγορά και για συγκεκριμένη περίπτωση. Έτσι. Όπως φαίνεται, πρέπει να βρει ένα παίχτη αντί του Κατσίβελη. Το να βγει στην ελληνική αγορά και να βρει παίχτη του Κατσίβελη είναι ακατόρθωτο. Γιατί τα έχουμε ξαναναφέρει ότι στην ελληνική αγορά οι επιλογές είναι συγκεκριμένες. Και όταν μιλάμε για ομάδες που θα παίζουν και Ευρώπη, είναι πολύ λίγες οι επιλογές στην Ελλάδα.
Σε αυτό το πλαίσιο, το να φύγει ο Κατσίβας για να πάει σε έναν ανταγωνιστή είναι μια απώλεια. Αν καταφέρει όμως να τα στοιχεία του Κατσίβελη ή ακόμα και περισσότερα πράγματα να μπουν στο παιχνίδι της ομάδας, να αντικατασταθούν, να το πω έτσι, το κακό θα είναι μικρό για τον, για τον ΠΑΟΚ. Αλλά όπως φαίνεται, τα στοιχεία του Κατσίβελη θα αντικατασταθούν από Αμερικανό. Τουλάχιστον αυτός είναι ο στόχος και όχι από Έλληνα, γιατί δύσκολα βρίσκεται τέτοιο στην, στην αγορά την, την ελληνική και βέβαια πάντα με τα χρήματα τα οποία μπορεί να κινηθεί ο ΠΑΟΚ. Έτσι, ο οποίος δεν μπορεί να βγαίνει και να δίνει 120, 130, 150 χιλιάρια σε Έλληνες παίχτες. Το ταβάνι του είναι συγκεκριμένο, ειδικά όσον αφορά τους, τους Έλληνες. Κάπως έτσι έχει η κατάσταση και στο, και στο μπάσκετ. Ξαναλέω ότι μέχρι να αναχωρήσει ο Παπαθεοδόρου μαζί με τον Σταυρόπουλο για το Las Vegas, γίνονται προσπάθειες να, να έχει υπάρξει εξέλιξη μέχρι τότε σε έτσι, περιπτώσεις που είναι ανοιχτές. Θα δούμε τι θα γίνει. Είπαμε για τον Σάιξ, ο οποίος αρέσει, έχει καλά στοιχεία, έχει προταθεί, ενδιαφέρει. Να δούμε αν η συγκεκριμένη περίπτωση μπορεί να προχωρήσει άμεσα. Λοιπόν, αυτά και μετά του, και μετά του μπάσκετ. Λοιπόν, μένετε συντονισμένοι στο Λίμπερο. Ακολουθεί η εκπομπή Φουλ Επίθεση με τον Γιώργο Παναγιωτίδη. Αργότερα στις 7 το φιλικό του ΠΑΟΚ εννοείται με μετάδοση από εκεί, από, το, από την Ολλανδία, και Σταύρος Κόλκας και Δημήτρης Μπατζόγλου. Και από εβδομάδα επιστρέφουμε ξανά στα κανονικά με τα παιδιά μας να είναι εδώ καθώς επιστρέφει και η ομάδα. Υπάρχει ένα κενό μιας εβδομάδας και μετά ακολουθεί το δεύτερο στάδιο της προετοιμασίας. Πριν κλείσουμε να δώσουμε μια μεταγραφή, όχι για τον ΠΑΟΚ, απλά επειδή υπάρχει ανακοίνωση, είναι για τον Μπασκετικό Άρη και μιλάμε για τον Διαμαντή Σλαυτσάκη. Και αυτός μια κίνηση αναμενόμενη. Απλά ο Άρης από χθες έχει προκύψει σε τρεις ανακοινώσεις. Σήμερα, τέταρτη, στον Άρη λοιπόν ο Διαμαντής Σλαυτσάκης, όπως ανακοινώθηκε πριν από λίγο από την ΚΑΕ Άρης. Λοιπόν, αυτά από εμάς. Ξανά πάω 24 στο Λίμπερο 7,4 τη Δευτέρα στις 12. Καλή συνέχεια, καλή υπομονή σε ό,τι κάνετε και καλό Σαββατοκύριακο.